Το ατέλειωτο, το τσιτσάνι. Είναι ένα οργανικό, γρήγορο χασαποσέρβικο, από ρε ματζόρε θα το δείξουμε. Η ρε ματζόρε είναι ρε, μι, φα δίεση, σολ, λα, σι, ντο δίεση, ρε. Το σόλο αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος, είμαι στο ντο δίεση με το πρώτο δάχτυλο, παίζω με την πένα προς τα κάτω και μετά το ρε χωρίς πένα, δηλαδή ντο δίεση ρε, το ίδιο μη φα δίεση, ρε μη, ντο δίεση ρε, σι ντο δίεση, λα σι, σολ δίεση λα και καταλήγω στο φα δίεση. Τώρα, είτε θα παίξω το ίδιο ακριβώς, είτε θα γεμίσω τις αξίες με την πενιά μου στα 16, δηλαδή συνεχίζουμε. Πάω στο λα με το πρώτο δάχτυλο και με το τέταρτο θα παίξω τον ντο δίεση. Λα, ντο, σι, ντο, σολ, σι, λα, σι, φα, λα, σολ, λα, μι, σολ, φα, σολ, μι, ντο δίεση στη δεύτερη. Λα, σι, ντο, ρε ανοιχτή, μι, φα δίεση, σολ, σολ δίεση, λα, φα δίεση. Δηλαδή αυτό ήταν, το παίζω αργά. Το ίδιο σχήμα μπορώ να το παίξω εναλλακτικά στις δύο χορδές ως εξής. Πάω με το τρίτο στον ντο δίεση, σι, τώρα το δεύτερο στο σολ της δεύτερης χορδής, λα, φα δίεση στη δεύτερη χορδή, σολ, μη στη δεύτερη χορδή. Συνεχίζω όπως πριν. Το παίζω και αυτό αργά. Συνιστώ να το μάθετε και με τις δύο δαχτυλοθεσίες και διαλέξτε ποια σας βολεύει καλύτερα. Όποιος έχει μακριά δάχτυλα και είναι άνετος στη μια χορδή, το παίζει στη μια χορδή. Τώρα, το δεύτερο μέρος του σόλου. Αλλάζουμε δρόμο και από ρε ματζόρε γίνεται ρε χιτζασιά. Και έχω, θα μπω με ένα μέτρο ντο δίεση ρε. Και τώρα αρχίζω από το ρε. Θα αρχίσω με την πένα προς τα κάτω και κάθε φορά μετά τις βασικές νότες, που οι νότες αυτές είναι το ρε, το μη ύφεση, πάλι ρε, ντο δίεση και ρε, ανάμεσα με την πάνω πενιά παίζω το φα δίεση κάθε φορά με το τέταρτο δάχτυλο και έχω ρε, μη, ρε, ντο, ρε, μη, ρε, ντο, ρε, μη, ρε. Εντάξει, το καταλάβαμε. Κάθε φορά μετά την κυρίως νότα παίζω το φα δίεση με την πάνω πενιά. Το δείχνω πάλι αργά.
τόσο γρήγορο θα ακουστεί. Τώρα συνεχίζω. Με ένα τρεμολάκι γλισάντο ή και κατευθείαν αν θέλετε, πιάνω το ντο της πέμπτης ελαττωμένης, δηλαδή έχω μη ύφεση στην πρώτη, ντο στη δεύτερη με το δεύτερο δάχτυλο, φα δίεση στην τρίτη με το τρίτο δάχτυλο. Μετά, ρε στην πρώτη, σι ύφεση στη δεύτερη, μη φυσικό στην τρίτη με το τρίτο δάχτυλο. Αυτό είναι στη θέση του σολ μινόρε έκτης. Μετά, τα δάχτυλα στη δεύτερη και τρίτη χορδή μένουν σταθερά και στην πρώτη χορδή το ρε το κάνω ντο δίεση. Δηλαδή έχω πιάσει το λα δίεση πέμπτης ελαττωμένης. Έτσι έχω δηλαδή ντο δίεση στην πρώτη, σι ύφεση στη δεύτερη, μη φυσικό στην τρίτη. Και μετά πάω σι ύφεση σολ, κάτω η πένα και στην πάνω πενιά με το τρίτο δάχτυλο ή το τέταρτο, ντο δίεση. Έτσι, σύντοση και πατημένο το σολ. Και καταλήγω λα, φα δίεση. Και τις παίζω όλες άμα θέλω. Δηλαδή αυτό ήτανε, το παίζω αργά. Αυτό γρήγορα θα ακουστεί. Συνεχίζουμε με το θέμα, το δεύτερο θέμα που είχαμε στο πρώτο μέρος, δηλαδή δύο φορές. Κλείνω στο ρε. Τώρα, το τρίτο και τελευταίο μέρος είναι από τη λα, τη δεύτερη χορδή ανοιχτή, θα παίξω λα, ντο, δίεση, σι, δηλαδή λα, ντο, σι, λα, ντο, σι, ντο, λα, ρε, ντο, ρε, και ξανά λα, ντο, σι, ντο, λα, ρε, ντο, ρε, λα, ντο, σι, ντο, λα, ρε, ντο, λα, σι, ντο, ρε, με ρε ανοιχτή, ντο, δίεση, με ρε ανοιχτή, σι, με ρε ανοιχτή, λα, και ξαναρχίζω. Και κλείνω, λα, σι, ντο, δίεση, ρε, λα, ρε. Εδώ ο Τσιτσάνης κάνει ένα παιχνίδι με τις ρε τις ανοιχτές, δηλαδή κάθε φορά παίζει και τη ρε την ανοιχτή ως εξής, το παίζω αργά. Αυτό το χαρακτηριστικό ισοκράτημα της ρε. Και μετά από την αρχή θα το παίξω αργά και ρυθμικά.
την αρχή. Άμα θέλετε για κλείσιμο, κάνω τη χρωματική από το λα, λα, σολ, δίεση, λα, σι, ύφεση, σι, φυσικό, ντο, δίεση, ρε. Λα ματζόρε, ρε ματζόρε. Αν είδατε που την τέριαξα είναι... Παράω και τη λα την ανοιχτή και μετά πάνω η πένα. Δηλαδή το ξανακάνω. Αυτό είναι καλή μελέτη.